με τον Μιχάλη Γρηγορή που πάντα είναι χαρά μας να τον έχουμε εδώ στο Λίμπερο 109,4 με μια πολύ απλή και λαϊκή να το πω ερώτηση, coach. Γυρίζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Βέβαια γυρίζει με την έννοια ότι θα είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει, αλλά ομολογουμένως μετά την εικόνα κυρίως του πρώτου παιχνιδιού η Μακάμπη έχει το πάνω χέρι. Έχει το αβαντάζ, χωρίς βέβαια να γνωρίζει το ότι εστί κλειάν της Βουγγελέδης. Γιατί όταν παίζεις σε αυτό το γήπεδο με αυτόν τον κόσμο και θα έχουν υπέρθες και όλος ο οργανισμός τη συμπαράσταση του κόσμου του Άρη, νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Αρκεί να έχει τύχη, να είναι οι λεπτομέρειες μαζί του, γιατί χρειάζονται παραπάνω πράγματα από αυτά τα οποία συνήθως πρέπει να κάνει σε ένα παιχνίδι για να πάρει την νίκη απλά. Ισχύει αυτό που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι ο Άρης πρέπει να ή να κάνει ή να αγγίξει το τέλειο παιχνίδι την Πέμπτη. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι έχει το αβαντάζ τη Μακάμπη, με την έννοια ότι ο Άρης θα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι και η Μακάμπη να είναι από μέτρια και κάτω. Ναι. Και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το ψυχολογικό αβαντάζ είναι υπέρ της Μακάμπη. Εάν υπαρξήλω προηγηθεί κιόλα, νομίζω ότι όλα τελειώνουν. Αλλά αντιστρόφως ανάλογα, αν ο Άρης βάλει ένα γκολ με την παρόντρεση του κόσμου, με την υποστήριξη, με την ποιότητα την οποία διαθέτει, νομίζω ότι μπορεί να κάνει και το 2-0 και μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σβάρος του. Κοιτούσα... Και δεν είναι αδίκως του, με συγχωρείτε, και δεν είναι αδίκως σβάρος του. Επαναλαμβάνω, μετά από την Πόμελη, η οποία είχα ξαναπεί ότι είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα, βέβαια δεν ήταν ανάλογη δυναμικότητα με αυτό που είναι η Μακάμπη Τελ Αβίβ. Αλλά δεν είναι αδίκως λοιπόν το ότι μετά από αυτή την εμφάνιση που είχε στο πρώτο μάτς, είναι λογικό να έχει το αβαντάζ η Μακάμπη Τελ Αβίβ. Κυρίως από την εμφάνιση, όχι το αποτέλεσμα. Στα μάτς με την Κούμελ, πέρα τα ωραία πράγματα που είδαμε όμως, coach, δεν φάνηκαν και κάποια άλλα, κάποιες αδυναμίες, να το πω έτσι, του Άρη? Εγώ θα το πάω κυρίως στο κομμάτι της άμυνας. Δηλαδή, έβλεπα μια ομάδα και φάνηκε περισσότερο με τη Μακάμπη, η οποία ανασταλτικά, πέραν της τετράδας της, ανασταλτικά δεν είχε ισορροπία τόσο πολύ. Και απλά η διαφορά ήταν στον αντίπαλο. Από τη μια έχεις μια Γκόμελ και από την άλλη έχεις μια Μακάμπη που έχει μια αλφα σοβαρότητα σχέση με τους λόγους. Καταρχήν έχει, νομίζω, ο Άρης, και άσχετα αν δεν μπορούσε η Γκόμελ να μεταφράσει τις όποιες επιθέσεις ή τα όποια transition σε goal, έχει ουσιαστικό πρόβλημα στο θέμα transition, αρχικά από την επίθεση στην άμυνα. Δεύτερον, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση στην ισορροπία. Ο Άρης είναι πιο επιθετικός φέτος, και ειδικά με αυτό το 4-4-2, το οποίο επί της ουσίας και οι τέσσερις μπροστά κυρίως ασχολούνται με το επιθετικό κομμάτι και λιγότερο εντελώς με το αμυντικό. Θα πρέπει λοιπόν να βρει μια ισορροπία. Και αν δεν τη βρει αυτή την ισορροπία, θα έχει πρόβλημα σε οποιοδήποτε παιχνίδι με έναν δυνατό αντίπαλο. Όσο μάλλον με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ, που είδαμε ότι τα εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά, έχει την ποιότητα για να μπορέσει να μετουσιώσει σε γκολ κάποιες φάσεις που δημιουργεί. Και δυστυχώς για τον Άρη ήταν και αρκετές οι φάσεις που δημιούργησε η Μακάμπη. Γι' αυτό εξάλλου ο Κουέστα ήταν ο κορυφαίος παίκτης, σύμφωνα και με τη δική σας γνώμη, στο παιχνίδι στο Τελ Αβίβ. Θα πιαστώ από αυτό που είπατε για τους μπροστινούς, διότι εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, coach, ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλοι κάνουν επίθεση και όλοι κάνουν άμυνα. Πλέον διαμορφώνεται μπροστά στην επίθεση του Άρη μια κατάσταση με ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι πολύ καλοί επιθετικά, δεν είναι όμως τόσο πολύ πιεστικοί στο ανασταλτικό κομμάτι. Να βγουν ψηλά η πρώτη ζώνη, να πιέσουν λίγο πάνω στην μπάλα, να εμποδίσεις λίγο την ανάπτυξη του αντιπάλου. Ο Άρης μέχρι στιγμής φέτος φαίνεται ότι δεν έχει τόσο πολύ αυτό που τον χαρακτήρισε ως ομάδα την προηγούμενη διετία. Δηλαδή την επίθεση που έκανε μέσα την άμυνά του. Ναι, γιατί είναι διαφορετική η φιλοσοφία. Διαφορετική η φιλοσοφία έχει ο Άγγις Σωμάτιος, διαφορετική η φιλοσοφία έχει ο τωρινός προπονητής του Μπούργος. Και εκεί είναι και το δύσκολο που υπάρχει σε κάθε ομάδα, σε κάθε φιλοσοφία που θέλει να περάσει σαν προπονητής. Δηλαδή το να υπάρχει, να το πω έτσι, το balance ανάμεσα σε επίθεση και άμυνα είναι γενικά το δύσκολο. Είτε γιατί θα πρέπει να δώσει περισσότερες ανασταλτικές συμβουλές στους επιθετικούς, οπότε
ενδεχομένως να χάσει ένα μικρό ποσοστό από την επιθετικότητά τους, είτε το αντίστροφο. Νομίζω ότι και στον άξονα ο Άρης αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσω τους δύο πάρα πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς, τους οποίους γνωρίζουμε στο θέμα του, στο χώρο του κέντρου, νομίζω ότι τουλάχιστον ανασταλτικά υστερεί. Ναι. Δεν υστερεί δημιουργικά, δεν υστερεί επιθετικά, αλλά ανασταλτικά λειτουργεί, όπως επίσης και στα Βουίγκια, όσον αφορά τις επιστροφές τους μέσα στο χώρο της άμυνας για να μπορέσουν να καλύψουν τον αντίπαλό τους και να μην βγαίνει σε υπεραριθμία ο αντίπαλος από τα άκρα. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε Μακάμπι να βρεθεί λύση. Είναι... Γιατί η Μακάμπι, από ό,τι είδαμε, δεν συγχωρεί. Όχι, όχι, δεν συγχωρεί σε καμία περίπτωση. Εγώ βέβαια θα πω ότι λίγο βρήκε και έκανε κι αυτή στο μάτς της περασμένης Πέμπτης, γιατί αν δεν ήταν λίγο πιο σοβαρή, επίσης θα πω, μπορούσε να τελειώσει την πρόκληση την περασμένη Πέμπτη. Είχε όμως από τη μια τον Κουέστα και από την άλλη έδειξε και αυτή ότι ναι, είναι καλή, δεν συγχωρεί, αλλά και αυτή ακόμα δεν πατάει σε κάποια κομμάτια τόσο καλά, ειδικά στην άμυνα πίσω φαίνεται ότι έχει λίγα θεματάκια. Αυτό πήγα να πω. Γι' αυτό λοιπόν ξαναλέω ότι τίποτα ουσιαστικά δεν έχει τελειώσει. Έχει ένα βαντάζ σοβαρό η Μακάμπη. Αλλά ο καλός ο Άρης, ο πολύ καλός στα όρια του τέλειου Άρης, μπορεί να περάσει. Είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής στο μάτι της επόμενης Πέμπτης. Δύο ερωτήσεις. Τι ενδεκάδα κατεβάζει? Και κυρίως αυτό εμένα που με ενδιαφέρει και το σκέφτομαι πολύ στο μυαλό μου αυτές τις μέρες, coach, με ποια προσέγγιση ξεκινάει το match? Πάω compact, συμπαγής και βλέπω πώς θα πάει, ή βγαίνω στο ρίσκο από νωρίς? Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά θα πρέπει να δώσω στον αντίπαλο να καταλάβει, επαναλαμβάνω πάντα με τη βοήθεια του κόσμου, να ψεχνιδιά. Με την έννοια ότι θα πρέπει ψυχολογικά να πάρει το πάνω χέρι από την αρχή του match. Ναι. Εάν σε αυτό, εγώ τουλάχιστον τι θα έκανα. Εάν σε αυτό το εγχείρημα βοηθούσε και να πω ο παράγοντας τύχη στο να προηγηθεί σχετικά νωρίς μέχρι το 20-30, mm-hmm. εννοείται ότι όλα μετά είναι υπέρ σου. Υπάρχει και η φιλοσοφία ή αν θέλετε η προσέγγιση ενός παιχνιδιού, το να το πας μπατά, να το δεις πόσα είναι, να μήπως πετύχεις το 1-0 στο πρωτομήχρονο, να μην δεχτείς γκολ. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο προσεγγίσεις που σας είπα. Mm-hmm. Το να μην δεχτείς γκολ, γιατί αν δεχτείς γκολ, ειδικά αν δεχτείς και πρώτος γκολ, ξέρετε ότι οι ψυχολογίες καταραίουν. Βαραίνει πολύ μετά για την ομάδα και τον κόσμο η όλη κατάσταση. Ναι, ναι, είναι λογικό μετά ότι εκεί πέρα πολύ δύσκολα θα κοιτάξει mm-hmm. μετά να ανατρέψει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Η δική μου προσέγγιση λοιπόν θα ήταν ότι από την αρχή θα πήγαινα σε έναν ευνηδιασμό του αντίπαλου, σε μια πίεση αρκετά ψηλά, σε μια αναζήτηση ενός γρήγορου γκολ. Η πίεση όμως ψηλά δεν προϋποθέτει λίγο αυτό που λέγατε και εσείς νωρίτερα, Κούτση, λίγο να βρεθεί μια ισορροπία με την άμυνα, γιατί ο Άρης φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο στο Τελαβίβ ότι όταν ανέβηκε ψηλά, ανέβασε ψηλά τις γραμμές του, είχε ακόμα μεγαλύτερο θέμα. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί αυτό που είπατε εσείς, μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Να πιέσεις αλλά χωρίς να εκτεθείς. Έτσι ακριβώς. Αυτό που έκανα πω και με προλάβατε. Ναι. Στο πώς θα πιέσει. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Οπότε τον τρόπο τον οποίο θα κοιτάξεις να πιέσεις ψηλά για να κλέψεις μπάλες ψηλά, δεν σημαίνει ότι μόλις κλέψεις μπάλες όλοι σου οι ποδοσφαίρες θα είναι στο αντίπαλο μισό, ναι. Και ειδικά τα μπάκια έχουν πάει σε χώρο τέτοιο έτσι ώστε αν χαθεί η μπάλα να μην υπάρχουν επιστροφές ή να είσαι εκτεθειμένος στην άμυνα. Και γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν μπορείς να πιέσεις ψηλά, μπορείς να εκνηδιάσεις τον αντίπαλο. Όταν αναρχίσεις την κατοχή της μπάλας όμως, είναι πάλι θέμα οδηγιών, θέμα τι θέλεις να κάνεις και το πώς θες να επιτεθείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ σύνθετο και νομίζω ότι δεν θα ήθελα κανένας να είναι στη θέση του Μπούργος για το ματς της Πέμπτης, να σας πω την αλήθεια. Είναι, γιατί έτσι πως μας το περιγράφετε κι εσείς, είναι μια κατάσταση που πρέπει να συνδυάσεις πολλά πράγματα που μαζί δεν είναι εύκολο και είναι και μια κατάσταση που ανάλογα το τι θα επιλέξεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
Ναι, προφανώς. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραία η δουλειά την οποία έχουμε. Γι' αυτό αγαπάμε τη δουλειά μας. Γι' αυτό και δεν μπορούν να την κάνουν όλη τη δουλειά που κάνουμε. Έτσι, γιατί ένας πρέπει να αποφασίσει το πλάνο και το σχέδιο το οποίο πρέπει να ακολουθεί. Αυτός εξάλλου είναι ο οποίος θα κριθεί στο τέλος για το σχέδιο που θα έχει εφαρμόσει εντός αγωνιστικού χώρου και αν πέτυχε και αν και αν και αν. Βέβαια διακυβεύονται πολλά. Ναι. Μην ξεχνάμε το ότι δεν είναι εύκολο για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και μιλάω και για τον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει αποκλειστεί και για τον Παναθηναϊκό που έχει ανάλογο σκορ στο πρώτο μάτς. Και θα πρέπει και αυτός να μπει στην ίδια διαδικασία και ο Άρης, ο Ολυμπιακός δεν είναι εύκολο λοιπόν από τα μέσα, από τις αρχές Αυγούστου να μην έχουμε εκπροσώπηση στην Ευρώπη, έτσι. Αυτό γιατί πώς το βλέπετε, κόμμα. Γιατί είναι και αυτό μια μεγάλη κουβέντα, γιατί είμαστε, ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί ήδη. Θέλω και το δικό σου σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα και είναι μια πέμπτη, μεγάλη πέμπτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ομάδα στην Ευρώπη. Εντάξει, όχι Ολυμπιακός και να αποκλειστεί θα πάει στο κόμφερες μετά. Okay, αλλά κινδυνεύουμε να μείνουμε μία ομάδα στην Ευρώπη σίγουρα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχει να συμβεί αυτό και αν έχει συμβεί κιόλα. Ναι. Δημοσιογραφικά ενδεχομένως το γνωρίζετε καλύτερα. Σε μια συνέντευξη πέρσι μετά από ένα παιχνίδι απέναντι στον Νόφη, όταν κάποια στιγμή επί της ουσίας επέκρινα τα πάντα όσον αφορά το σχεδιασμό, όσον αφορά το τι θέλουμε από το ποδόσφαιρό μας. Κάποια στιγμή δέχτηκα πολλές θετικές κριτικές, αλλά κάποια στιγμή δέχτηκα και αρνητικές κριτικές με την έννοια ότι τι λες τώρα. Ναι. Αυτά δεν είναι κάτι τα οποία εμείς προσωπικά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και λέμε αμάν τι έγινε. Αυτά είναι σειρά ετών, είναι οργάνωση ετών, είναι το τι θέλουμε να κάνουμε στο ποδόσφαιρό μας και δυστυχώς ενώ τα λέμε και τα ξαναλέμε και χρόνια προσπαθούμε να μπούμε σε ένα καλούπι του να αγαπάμε το ποδόσφαιρο και να μην έχουμε το ποδόσφαιρο μόνο όσον αφορά για προσωπικό συμφέρον. Είναι μια σειρά πραγμάτων λοιπόν τα οποία χρόνια με τα χρόνια, καιρό με τον καιρό, μέρα με την ημέρα έρχονται και φέρνουν το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έγινε ξαφνικά. Και αν θέλετε να ανατρέψουμε και στο παρελθόν, από το 2004 που είχαμε αυτή την μοναδική ευκαιρία, που δεν νομίζω ότι θα ξαναδοθεί, όχι μόνο εγώ δεν νομίζω, δεν νομίζω οποιοδήποτε. Μετά από 100 χρόνια πάλι μπορεί. Τι λάθος. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας δοθεί τέτοια ευκαιρία, την οποία όχι απλά δεν εκμεταλλευτήκαμε. Ίσως είμαστε από τις λίγες χώρες που πέρασε σαν να μην έγινε ποτέ. Εσείς είδατε καμία βελτίωση όλων των πραγμάτων των οποίων θα έπρεπε να υπάρχουν για να μπορέσουν αυτές τις συνθήκες να επιτρέψουν στο να, το ποδόσφαιρό μας να εξελιχθεί. Εγώ, coach, επειδή μου κάνεις την ερώτηση και αλλάζουμε λίγο ρόλους, αλλά μου αρέσει εμένα αυτό να σου πω την αλήθεια. Εγώ βλέπω ένα ελληνικό ποδόσφαιρο στο οποίο ο κόσμος, όχι όλοι, μεγάλη μερίδα του κόσμου αγαπάει την επιτυχία της ομάδας και όχι την ομάδα. Και ένα ελληνικό ποδόσφαιρο στο οποίο οι παράγοντες του ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από το ποδοσφαιρικό προϊόν. Και γι' αυτό και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για μένα που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ το προϊόν και εμπορικά αλλά και η ποιότητά του ποδοσφαιρικά. Δυστυχώς. Αυτό σας λέω λοιπόν ότι όταν πέρσι έκανα αυτές τις δηλώσεις που έκανα, κάποιοι θεώρησαν ότι είχα κάποιο σκοπό και τι έκανα. Υπήρχε λόγος και τι έκανα. Δεν μπόρεσα να καταλάβει και στο απόλυτο το σύνολο του κόσμου. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είναι εύκολο να φτιάξουμε το ποδόσφαιρό μας όπως ήταν εύκολο για άλλα κράτη τα οποία έχουν ραχθεί το χρόνο. Είναι πολύ εύκολο. Απλά θέλει οργάνωση, αγάπη και τους κατάλληλους ανθρώπους, τους κατάλληλες θέσεις. Και άλλα μυαλά. Όταν θα συμβεί αυτό... Και άλλα μυαλά. Ναι, όταν θα συμβεί αυτό, συμπεριλαμβανομένου και εμάς προπονητές, έτσι. Ναι. Δεν είμαστε ξέρω ότι και εμείς θα πρέπει να... Ναι, μεν είναι αυτοσκοπός το αποτέλεσμα, αλλά έχουμε αναγκαστεί και εμείς να είναι αυτοσκοπός το ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι η συνολική διάρκεια της ομάδας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός το να προσφέρουμε ωραίο θέαμα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός το να μπορέσουμε να εξελίξουμε τους ποδοσφαιριστές
και να εξελίξουμε και τα συστήματα μέσα από το παιχνίδι, γενικά υπάρχει για όλους κάτι το οποίο μπορούν να προσφέρουν. Ας το προσφέρουμε λοιπόν πρώτα και μετά θα δούμε αν έχει πετύχει τουλάχιστον αυτό ή όχι. Εγώ κόσμο θα βάλω προέδρους, προπονητές, δημοσιογράφους, κόσμο, οποιονδήποτε. Όλοι. Και το δικό μας το συνάφι, να το πω έτσι, πρέπει να βάλει το λιθαράκι του σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θέλει, είναι δύσκολο να πάρει απόφαση. Είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Ενδεχομένως θα χρειαστούμε μέρες, όχι ώρες. Ναι. Εγώ τον κόσμο θα τον αφήσω εκτός από όλο αυτό. Ναι. Με ποια έννοια θα τον αφήσω εκτός? Είναι ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος έχει τη λιγότερη μερίδα ευθύνη. Σίγουρα. Ο κόσμος πληρώνει, ειδικά στις μέρες μας πληρώνει το εισιτήριό του ή το διαρκείας του ή οτιδήποτε με μεγάλο κόπο για να έρθει να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Άρα λοιπόν ο κόσμος είναι εκτός, όλοι οι άλλοι που συμμετέχουμε και είμαστε εντός και πληρωνόμαστε από αυτό. Άλλο ένα να βάλουμε το λιθαράκι μας έτσι ώστε να αυτό που αγαπάμε, γιατί το αγαπάμε. Από αγάπη έγινε επάγγελμα. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που αγαπάμε λοιπόν να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε με οποιοδήποτε κόστος. Χρειάζεται όμως βελτίωση και αυτό το είδαμε μέσω των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και αυτό το καλοκαίρι. Είναι ο καθρέφτης μας δυστυχώς, κύριε Γρηγόριο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Εμείς για τον Άρη σας πήραμε, νομίζω ότι εξελίχθηκε σε μια πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. είναι η αλήθεια. Κοιτούσα κιόλας από περιέργεια και το βλέπω και τώρα τα στοιχεία του αγώνα του δικού σας με τη Μακάβη Τελ Αβίβ το 17. Υπάρχει ένα παίκτη όντως από τότε που αγωνίζει η Μακάβη, ο Γκολάσα. Όλοι οι υπόλοιποι να είναι ναι, είναι πολλά στα ακόμα. Ναι. Και με εντυπωσιάζει πολύ τα ονόματα που βλέπουν στην δεκάδα του Πανιωνίου τότε. Δηλαδή Χατζησαφή, Κόρμπος, ο Λάμπρου, ο Μασούντ. Ο Μασούρας, ο Γεσίλ, ήταν ένας καλός Πανιόνιος. Εκείνος ο Πανιόνιος. Αυτό ήταν στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι, στο δεύτερο, ναι. Στο 0-1. Ο Μασούρ και ο Χατζησαφή πέσανε στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και πέρα στο Τελ Αβίβ, κάτω από αντίστοιχες συνθήκες, να το τονίσω και αυτό, γιατί ναι, δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά είναι πραγματικότητα. Οι συνθήκες αυτή την εποχή στο Τελ Αβίβ για να παίξει ποδοσφαιρικό αγώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν θα έδινε ένα ελαφρυντικό σονάρι. Ήταν αυτό. Η υγρασία. Ότι έχουν συνηθίσει η τρομερή ζεστή, τεράστια υγρασία που υπάρχει. Αλλά αυτό που αναφέρατε τα παιδιά που αναφέρατε, αν θυμάμαι καλά, που θυμάμαι καλά, είχα κάνει αλλαγή μέχρι και ένα παιδί. Έβαλα το οποίο ήταν από την Under 19, το Λιβνό. Προφανώς εννοείται ότι σε ποιότητα δεν έχει αυτό το οποίο έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Αλλά χάσαμε δύσκολα. Γενικά είχαμε πάει αρκετά καλά σε εκείνο το μάτς με μια υπερομάδα. Προπονητής ήταν ο Τζόρντι Κρόιφ. Οπότε και αυτό λέω ότι στο δεύτερο μάτς είναι σημαντικές οι λεπτομέρειες να είναι υπέρ του Άρη, να έχει και την τύχη μαζί του. Ο Άρης σχετικά γρήγορα να μπορέσει να πάρει την ψυχολογία με το μέρος του και βέβαια όλοι οι Έλληνες φύλαθλοι. Και όλοι οι Έλληνες ευχόμαστε αυτό και για τον Άρη και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό βεβαίως, γιατί θα είναι πραγματικά μελανό σημάδι, μελανό σημείο το να μην έχουμε εκπροσώπηση στην Ευρώπη από τόσο νωρίς. Μακάρι για να μαζέψουμε και κανένα βαθμό, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, και να φτιάξει και λίγο το ranking της Ελλάδας στην UEFA και να μην κατρακυλήσει παραπάνω. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν νομίζω πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ξανά στο μέλλον. Καλή συνέχεια. Σου ευχόμαστε ό,τι και αν κάνεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κότς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μιχάλης Γρηγορίου.